Σημειώσαμε λοιπόν ότι οι αρχές της Ευρωζώνης είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να διασφαλιστεί η σταθερότητα της Ευρωζώνης. Δεύτερο σημείο, μετά από το ελληνικό δημοψήφισμα, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε να παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα εντός του πλαισίου της Σύμβασης, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει πολύ αυστηρή αιρεσιμότητα. Τρίτο σημείο. Συμφωνήσαμε κατεπιβόντως να εξετάσουμε βάση κοινών σημείων για να διευρύνουμε την δυνατή επίτευξη λύσης επί τη βάση κοινών κανόνων και αρχών. Τέταρτο σημείο, η ελληνική κυβέρνηση στις 9 Ιουλίου το αργότερο, η ελληνική κυβέρνηση θα προτάξει με λεπτομέρειες τις προτάσεις της, ούτως ώστε να υπάρχει μία ατζέντα μεταρρυθμίσεων ευρεία και λεπτομερής, η οποία θα εξεταστεί από τους θεσμούς και θα παρουσιαστεί στο Eurogroup. Πέμπτο σημείο, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων θα συναντηθούν την Κυριακή στις 12 Ιουλίου. Και θα ήθελα να προσθέσω και δύο λόγια με βάση τη δική μου προσοχή σε επίπεδο διαπραγματεύσεων προκειμένου να γίνει σεβαστό το τρεχόμενο του. Για τον λόγο αυτό κάλεσα όλους τους ηγέτες να προσπαθήσουν να βρουν μια συνένεση, το οποίο θα είναι μια κοινή επιτυχία για όλους, χωρίς νικητές και χαμένους. Εάν αυτό δεν συμβεί, τότε αυτό θα σημάνει και το τέλος των διαπραγματεύσεων με όλες τις πιθανές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένου και του χειρότερου σενάριου. Όλοι εμείς θα έχουμε χάσει την ικανότητα να βρούμε μια λύση και αυτό μπορεί να καταλήξει στην χρεοκοπία των τραπεζών της Ελλάδας. Και σίγουρα αυτό θα είναι το χείριστο σενάριο των λαών της και αυτό βεβαίως θα επηρεάσει όλη την Ευρώπη και γεωπολιτικά. Εάν κάποιος έχει την ψευδέστηση ότι αυτό θα είναι απλό, τότε είναι αφελής. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε μόνο 5 μέρες για να βρούμε κάποια λύση. Μέχρι τώρα μιλούσαμε για προθεσμίες, αλλά σήμερα θα πρέπει να σας πω δυνατά και καθαρά ότι η τελική προθεσμία τελειώνει αυτή τη βδομάδα. Όλοι από εμάς είμαστε υπεύθυνοι και όλοι έχουμε για την κρίση και όλοι έχουμε την ευθύνη να την επιλύσουμε. Και τώρα στον κύριο Jean-Claude Juncker. Ναι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα λοιπόν είχαμε μία συνάντηση στο ύψιστο επίπεδο του Eurogroup, αφού ακούσαμε τις εκθέσεις και τις εισηγήσεις από τον κύριο Dijsselbloem για το σχέση με το Eurogroup που είχε προηγηθεί. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω σε αυτά που είπε ο προλαλής σας, ότι εγώ θα ήθελα η ελληνική κυβέρνηση από σήμερα μέχρι την Παρασκευή το πρωί να παρουσιάσει αποτελεσματικά και αποφασιστικά τις προτάσεις της. Σήμερα η κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να το πράξει αυτό, ενώ πριν και μετά το δημοψήφισμα τους είχαμε πει ότι ήταν εφικτό στη βάση των προτάσεων ελληνικών και ευρωπαϊκών να μπορέσουμε να έχουμε μια συμφωνία απόψε. Απόψε δεν καταφέραμε να βρούμε μια λύση. Είχα πει, νομίζω, για την Παρασκευή, ότι ένα όχι στην Ελλάδα, σε ένα ερώτημα το οποίο δεν επίθετο πλέον, σήμαινε ότι θα αποδυναμωνόταν η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας. Και αυτό συνέβη κατά πολύ σήμερα. Παραλαμβάνω λοιπόν ότι οι Έλληνες φίλοι μας θα πρέπει να κάνουν προτάσεις ολοκληρωμένες, συνεκτικές, στις επόμενες μέρες και θα δούμε από σήμερα μέχρι και την Κυριακή με το ενδιάμεσο της Παρασκευής προς ποια λύση θα κατευθυνθούμε. Δεν αποκλείω καμία υπόθεση, κανένα σενάριο. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Τον Νάσαλ από τον Economist. Την Κυριακή στη Σύνοδο Κορυφής, ο καγκελάριος είπε ότι θα συμμετάσχουν και τα 28 κράτη-μέλη. Γιατί θα είναι αυτό μία Σύνοδος Κορυφής των 28 και όχι μία Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης?
στην πραγματικότητα, αποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε δύο πλαίσια για τη συνοδοκορυφή της Κυριακής, δηλαδή το σύνολο των 28 κρατών μελών, αλλά ίσως και να υπάρξει και μία ώρα για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Η κατάσταση είναι πραγματικά κρίσιμη. Δυστυχώς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το μαύρο σενάριο, δηλαδή απουσία συμφωνίας μέχρι την Κυριακή. Βεβαίως, αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί να συζητήσουμε και τις συνέπειες για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο για την Ευρωζώνη. Φυσικά, για εμάς είναι επίσης πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις απόψεις και τις γνώμες από όλους, εάν παραστεί ανάγκη για να πάρθει δράση και βοήθεια σε επίπεδο ανθρωπιστικής κρίσης για την Ελλάδα. Είναι πραγματικά μια κρίσιμη στιγμή για την ιστορία μας, της Ευρώπης και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχω αμφιβολία ότι την Κυριακή θα είναι απόλυτα δικαιολογημένη παρουσία για το 28. Βέβαια, τα ερωτήματα τα οποία προτάσσονται αφορούν και τους 28. Θα πρέπει να το ξέρετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ή όχι, ότι έχει επίπτωση η κατάσταση αυτή και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και σε άλλους. Άρα λοιπόν θα ήταν άδικο για τα κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη στην Ευρωζώνη να αποκλειστούν από την συζήτηση που θα λάβει η χώρα μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Η Κομισιόν είναι προετοιμασμένη για όλα. Έχουμε και το σενάριο του Brexit, το οποίο το έχουμε προετοιμάσει λεπτομερώς. Βεβαίως, έχουμε και σενάριο σε ό,τι αφορά την συνδρομή και την βοήθεια σε ανθρωπιστικό επίπεδο. Ένα σενάριο σε σχέση με το πώς θα μπορέσουμε να δράσουμε ή να βοηθήσουμε την Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Εγώ είμαι στεναρά εναντίον του Brexit, λαμβάνοντας υπόψη την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Εγώ στεναρά απορρίπτω όλες αυτές τις κατηγορίες που πραγματικά έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας πρώτου δημοσίου ότι δεν σεβόμαστε τον ελληνικό λαό, ότι είμαστε τρομοκράτες. Δεν μου αρέσει αυτή η λέξη. Ποιοι είναι αυτοί και ποιος νομίζουν ότι είμαι εγώ? Είμαι στεναρά υπέρ της Ευρωζώνης, της Ελλάδας μέσα στην Ευρωζώνη. Όμως η ελληνική κυβέρνηση, αφού δεν μπόρεσε να το πράξει αυτό σήμερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να μας πούν πού το πάνε. Άλλη μια ερώτηση. Βλέπω ο κύριος στο βάθος. Παρακαλώ, ο κύριος αριστερά. Ερχόμαι από την Μαδρίτη. Καταρχάς, να ρωτήσω, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να πληρώσει 3,5 δις της 20 Ιουλίου εις και παραπάνω, ποιες είναι οι οψιόν, οι εναλλακτικές λύσεις τις οποίες μπορείτε να φανταστείτε? Πρέπει να έχετε ολοκληρώσει εκείνη τη στιγμή κάποιες νομικές διεργασίες? Τι προτίθεστε να κάνετε? Και σε αυτή τη συμφωνία την οποία θα κάνετε, υπάρχει ένα πλαίσιο να ξανασυστήσετε το χρέος? Είναι κάτι το ελληνικό χρέος, είναι κάτι το οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το πακέτο? Είπα στην ελληνική κυβέρνηση, και το ήξερε και ο κύριος Πρωθυπουργός, παρόλο ότι δεν έλεγε ότι το ήξερε, ότι έχουμε κάθε διάθεση να συζητήσουμε το θέμα του ελληνικού χρέους τον Οκτώβριο, αφού έχουν καλυφθεί όλες οι άλλες προϋποθέσεις και απαιτήσεις των μηνών οι οποίες θα υπήρχαν. Άρα, αυτό δεν είναι θέμα για τώρα. Θέλω να ελπίζω ότι θα είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, όπως είχα πει, τον Οκτώβριο. Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της Ελλάδος, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυτό θα εξαρτηθεί από τις προτάσεις τις οποίες θα υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση και τις απαντήσεις τις οποίες θα έχουμε μέχρι τις 8.30 το πρωί την Παρασκευή.
Κοιτάξτε, μια και οι δύο κύριοι πρέπει αύριο το πρωί να είναι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κλείσαμε για σήμερα. Λοιπόν.